Πριν να ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να κάνεις ένα like και ένα subscribe, γιατί αυτό το βίντεο θα μου βγει πίστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναρωτήθηκες ποτέ πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό community? Ακριβώς, ούτε κι εγώ. Σήμερα θα σου πω πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό community και πώς εξελίζεται σιγά σιγά κτλ. Ναι, και να αναφέρω και κάτι προς το τέλος στο βιντεάκι, έχουμε δύο youtubers που είχα πάρει συνέντευξη με αυτούς. Θα ήταν παραπάνω, αλλά θα μπορούσα να κάνω το βιντεάκι να περιμένετε 10 ώρες για αυτούς. Γι' αυτό είπα να το κάνω λίγο πιο νωρίτερα. Λοιπόν, το ελληνικό community ξεκίνησε κάπως το 2018-2019. Και γενικά εμένα φέτος, αυτή τη χρονιά μέρα σου είναι τα tournaments και τα Guild War που συνεργάζονται μερικοί με πολλές ομάδες και FF players. Γενικά αυτό μου αρέσει, αλλά το κακό στο ελληνικό community είναι οι scammers και αυτοί που κάνουν trade max και τα κλέβουν και γενικά οι scammers, να το πω έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, έτσι είναι το ελληνικό community. Εγώ θεωρώ πως παλιότερα ήταν πιο καλύτερα το ελληνικό community, αλλά εντάξει, και φέτος δεν μπορείς να πεις ότι είναι και πιο χειρότερο, ξέρω εγώ. Και λοιπόν, μάγκες, να μην τα πολλολογάω, πάμε να δούμε την άποψη των άλλων δύο FF players, τι έχουν για το ελληνικό community κτλ. Ωραία, Λαζάρκα, πες μας τη γνώμη για το ελληνικό community, πώς φαίνεται, πώς έχει εξελιχθεί. Είναι για τα μπάζα, καταλαβαίνετε όλοι, όλες οι κάμερες υπάρχουν. Κάτι καλό που να σου αρέσει το ελληνικό community? Tournaments, παράδειγμα, Guild War, ξέρω εγώ. Εντάξει, Guild War, όποια ομάδα χάνει, μαλώνει συνέχεια, βριζόνται. Αυτό πάντως ασκεί, κάποιες ομάδες μαλώνουν. Αυτά έχω να πω. Αυτά? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Τάση, τι πιστεύεις για το ελληνικό community και πώς έχει φτάσει μέχρι στιγμής? Έχει γίνει χάλια με τις κάμερες και αυτοί που σκαμάρουν accounts και τις πεντάρες και τις τεκάρες και τις 25άρες. Και θα σας έλεγα να μην δίνετε τους κωδικούς σας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί παράδειγμα όποιον δώσει κάποιος πεντάρα ή τέλος πάντων όποιος κάνει trade, σίγουρα κάποιος θα είναι scammer. Σίγουρα. Και τι σε αρέσει γενικά από το ελληνικό community, το καλό? Τα Guild Wars που διοργανώνουν, τα tournaments και αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε για τη συνέντευξή σου. Bye bye. Λοιπόν, μάγκες, αυτή ήταν η άποψή τους για το ελληνικό community. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, δεν ήταν και από τα καλύτερα μου βιντεάκια, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και ελπίζουμε το ελληνικό community να καλυτερέψει, γενικά με αυτό το θέμα με τους scammers και τα λοιπά. Sorry που δεν μπορούσα να βάλω σε όλους youtubers, απλά είχαμε ένα θέμα και δεν χωρούσαν όλοι να μπουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μάγκες, αυτό είναι το βιντεάκι. Bye bye, τα λέμε σε άλλο βιντεάκι και ελπίζω να σας άρεσε. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.